Γεια σας αγαπημένες μου, είμαι η Μέρη Φιλιππέου και σας μιλάω από το σπίτι μου. Ο λόγος σήμερα είναι η σύσφιξη προσώπου. Ξεκινάμε λοιπόν κάποια βιντεάκια που θα σας δείχνω ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε στο πρόσωπο, face yoga, για να γυμνάσουμε αυτούς τους μυς που είναι δύσκολο να γυμναστούν αλλιώς. Ξέρετε, ο νόμος της βαρύτητας είναι αμήλικτος. Όλα τραβιούνται προς τα κάτω και εμείς τι θέλουμε? Να ανορθώσουμε τους μυς μας. Μην ξεχνάμε ότι η σύσφιξη είναι το δυσκολότερο κομμάτι στην αισθητική. Γιατί έχει να αντιμετωπίσει την επιδερμίδα, το δέρμα, το υπόδερμα και τους μυς. Σίγουρα τα καλλιντικά δεν φτάνουν. Θα χρειαστούμε και μηχανήματα. Πάμε όμως να δούμε πώς μόνες μας στο σπίτι μπορούμε να βοηθήσουμε τη σύσφιξη να γίνει καλύτερη. Και έχει πραγματικά αποτελέσματα. Αρκεί να κάνετε κάθε μέρα. Όπως γυμνάζουμε το σώμα μας, έτσι είναι και το πρόσωπό μας. Αυτό που θα καταφέρουμε με αυτές τις κινήσεις που θα δείξω είναι να γεμίσουμε αιματική κυκλοφορία τους μυς. Θα λειτουργήσουν πολύ καλύτερα και συγχρόνως θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο stretching, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε ρητίδες. Πάμε να δείξουμε τις σημερινές λοιπόν τρεις κινήσεις. Θέλω να κρατήσετε το δέρμα σας έτσι. Σαν να προσπαθείτε να το τεντώσετε χωρίς όμως να κάνετε ρητίδες. Θέλω να κρατήσετε απλά αντίσταση στους μυς και να δώσετε 100 φιλιά για αρχή. Δείτε. Αυτό βοηθάει να τραβηχθούν όλοι οι μυς στο jawline, έτσι ώστε να κάνουμε καλύτερα το vibe του προσώπου. Οι μυς τονώνονται εδώ και εδώ, σε αυτή την περιοχή. Ενώ συγχρόνως δεν κάνουμε ρητίδες γιατί κρατάμε το δέρμα και κρατάμε και μία αντίσταση στην αρχή του μυ. Συνεχίζουμε. Αφού έχετε κάνει αυτή την κίνηση, τώρα θέλω να κρατήσετε καλύτερα το κάτω κομμάτι. Και να κάνετε, δηλαδή δεν πιάνετε πλέον τα μάτια, πιάνετε μόνο την κάτω πλευρά του προσώπου και κάνετε την εξής κίνηση. Αυτό τονώνει την κάτω πλευρά του οβάλ του προσώπου, που είναι αυτή που χρειαζόμαστε περισσότερο. Και τώρα θα κάνουμε μια τρίτη κίνηση, γιατί χρειαζόμαστε πάντα το λαιμό. Κρατάμε πιο κάτω το λαιμό. Αντίσταση εδώ, χωρίς να τραβάμε υπερβολικά και χωρίς να κάνουμε ρητίδες. Και κάνουμε την κίνηση που σας έδειξα την προηγούμενη φορά. Βγάζουμε λίγο το κάτω χείλος προς τα έξω, όχι τα δόντια, το χείλος. Έτσι. Και τεντώνουμε προς τα πάνω. Κάντε το τουλάχιστον 50 φορές. Περιμένω τα σχόλιά σας. Περιμένω τα αποτελέσματά σας. Και μην ξεχνάτε, αγαπημένες, ομορφιά και υγεία πάνε μαζί.